Εύη, σε παρακαλώ, φώναξε όλη την Πολίνα. Ναι. Η Εύη μου είπε ότι με ζητήσατε. Έλα, πέρασε. Φαίνεστε στεναχωρημένοι. Εάν έχει να κάνει με την κουβέντα που κάναμε για το παιδί, εγώ δεν... Ναι, ακριβώς με αυτό έχει να κάνει, Πολίνα. Από τη στιγμή που μου είπες ότι θες να υιοθετήσεις το παιδί, δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο. Κύριε Αντίπα, το καταλαβαίνω ότι δεν το περιμένατε, αλλά... Έπεσα από τα σύννεφα, Πολίνα. Εγώ σε έφερα στο σπίτι μου μαζί με το παιδί για να μας έχει όλους κοντά του, να έχει κοντά του την οικογένειά του. Και τώρα εσύ θέλεις να σηκωθείς να το πάρεις και να φύγεις και να το πάρεις από κοντά μου. Μα δεν θα το πάρω από κοντά σας. Θα το βλέπετε όποτε θέλετε. Θα το παίρνετε σπίτι σας να το κρατάτε. Θα το έχετε... Ναι. Που τα είπες αυτά. Ό,τι και να λέμε όμως εμείς, τον τελευταίο λόγο τον έχει ο πατέρας του παιδιού. Γι' αυτό και πήγε και βρήκα τον Άρη στη Μονή. Είδατε τον Άρη. Πώς είναι καλά? Ναι. Καλά είναι. Ήρεμος. Του μίλησα για την πρόθεσή σου να υιοθετήσεις το παιδί μαζί με τον Τάσο. Και τι σας είπε? Συμφώνησε. Ήμουνα σίγουρη. Το ήξερα ότι ο Άρης δεν θα έχει αντίρρηση. Κύριε Αντίπα, πιστέψτε με. Αυτό είναι το καλύτερο για όλους μας. Και πρώτα απ' όλα για το παιδί. Δεν είμαι τόσο σίγουρη. Αλλά αφού συμφωνεί ο πατέρας του και η θείη σου, εγώ μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Πρέπει να το δεχτώ. Όμως έχω έναν όρο. Θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα μπορούμε εγώ και η Σοφία να βλέπουμε το παιδί όποτε θέλουμε. Αυτό δεν έπρεπε να το ζητήσετε καν. Είναι αυτονόητο. Και όχι μόνο εσείς, και ο κύριος Βαρσάμης μπορεί να το βλέπει όποτε θέλει. Εγώ... Το μόνο που θέλω είναι η ευτυχία του παιδιού. Και ευτυχία χωρίς οικογένεια, γιαγιάδες, παππούδες δεν γίνεται. Άλλωστε, εσείς μου φερθήκατε σαν μητέρα μου. Έχετε σταθεί τόσο καιρό πλάι μου. Με συμβουλεύετε, μου συμπαραστέκεστε, μου βρήκατε δουλειά, σπίτι. Πώς είναι δυνατόν εγώ να σας στερήσω το εγγόνι σας, ενώ ξέρω πόσο πολύ το αγαπάτε. Μου δίνεις το λόγο σου ότι θα μπορώ να βλέπω το παιδί όποτε θέλω. Σας ορκίζομαι στη ζωή μου. Αυτό το παιδί είναι δικό σας όσο είναι και δικό μου. Εσύ μου έδειξες τι θα πει αληθινή αγάπη. Γιατί όσο κι αν προσπάθησα να το αγνοήσω, αυτό με συγκίνησε πραγματικά, Τάσο. Συγγνώμη, δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Δεν ξέρω τι με έπιασε.
Γεια. Γεια. Τι είναι αυτά? Τα υλικά για τη σπεσιαλιτέ μου. Απόψε αποφάσισα να σου μαγειρέψω. Δεν έκανα καλά που το σκέφτηκα? Όχι, καλά έκανες. Απλά είμαι λίγο κουρασμένος. Μήπως θέλεις να φύγω? Τι είναι αυτά που λες? Και να χάσω την εκπληκτική σου μαγειρική? Καλά, κορόιδευε εσύ. Όταν θα παρακαλάς να σου βάλω δεύτερο πιάτο, τότε να δούμε ποιος θα γελάει. Άσε, θα το κάνω εγώ. Τηγάνι έχεις? Ναι, κάτω από την οροχή της, στο τουλάπι. Α, δεν σου είπα. Είχα μια ενδιαφέρουσα κουβέντα σήμερα, με τη Μιράντα. Τι κουβέντα? Θα σου πω. Αυτή την ξεκίνησε φυσικά. Θέλει, βλέπεις, να με τουμπάρει, για να μην παραδεχτεί ότι όλα αυτά τα κάνει από την κακία της. Τι σου είπε δηλαδή? Ότι αν δεν θέλω εγώ να κάνουμε παρέα πια, θα το δεχτεί. Αλλά να προσέχω την Πολίνα, γιατί δεν είναι αυτό που φαίνεται. Άκου θράσος. Να μιλάει για την Πολίνα ποιος, η Μιράντα, που με μαχαίρωσε πισόπλατα. Α, τώρα που το ανέφερα, σκέφτηκα κάτι. Τι? Τι λες να πούμε και στην Πολίνα να έρθει να φάμε μαζί, ε? Δεν πιστεύω να είσαι από κάτω, γιατί δεν τα έχω μαζέψει ακόμα. Α, καλά, κατάλαβα, εντάξει. Θα χρειαστούμε τα λίγα να τα μεταφέρουμε, έτσι. Έλα, υπερβολικέ. Ένα τόσο τα τσαντάκι έχω. Ναι, κατάλαβα. Σας ξέρω εσάς τις στυλίστριες, μην ανησυχείς. Θα πάρεις 28.000 φούστες, 38 παντελόνια και 77 μπλούζες. Να δούμε εσύ τι θα πάρεις. Εγώ τίποτα, όπως είμαι θα έρθω. Λοιπόν, να σου πω κάτι, είσαι πάρα πολύ τυχερή. Επειδή μου προέκυψε κάτι και είμαι ακόμα στο στούντιο, θα πάω από το σπίτι, θα κάνω ένα ντουζάκι, θα μαζέψω μερικά πράγματα και θα έρθω να σε πάρω. Συμφωνεί? Συμφωνεί. Να σου πω κάτι. Αν δεις ότι δεν προλαβαίνεις να τα μαζέψεις τα πράγματα, φώναξε κανένα γείτονα να σε βοηθήσει. Όλο και κάποιος θα έρθει να σε βοηθήσει, έτσι. Πολύ αστείο. Σ' άρεσε. Μπράβο. Λοιπόν, θα έρθω σε λίγο να σε πάρω. Σε περιμένω. Αχ, δεν το πιστεύω. Ήταν από κάτω και μου έκανε πλάκα. Με συγχωρείς, δεν ήξερα ότι... μήπως ενοχλώ. Άλλωστε, εγώ μόλις έφευγα. Εμείς θα τα ξαναπούμε. Τι συμβαίνει, γιατί κλαις? Και να συμβαίνει κάτι, μήπως σε νοιάζει? Για να ρωτάω. Εκτός αν δεν με επιτρέπεις να κάνω ούτε αυτό πια. Η Πολίνα αποφάσισε να υιοθετήσει το παιδί μαζί με τον Τάσο. Αυτό που άκουσες. Τον Τάσο. Το δικηγόρο. Ναι, ναι. Είναι ζευγάρι και αποφάσισαν ότι θέλουν να μεγαλώσουν μαζί το παιδί. Έχει πάρει τη συγκατάθεση των γονιών της Θάλιας. Όχι τη δική μας, όμως. Τη δική μας? Πα. Θυμήθηκες ξαφνικά ότι έχεις ένα εγγόνι, Ερίκο? Μέχρι χτες εσύ δεν ήθελες ούτε να ξέρεις ότι υπάρχει. Αυτό δεν έχει να κάνει. Το παιδί αυτό ανοίξει τη δική μας οικογένεια, είτε μ' αρέσει είτε όχι. Και το σωστό είναι να μείνει μαζί σου. Δεν γίνεται όμως αυτό. Δεν μπορεί να γίνει. Η Πολίνα λέει ότι το παιδί χρειάζεται έναν πατέρα και... συμφωνώ. Εκτός αν προτίθεσαι να το αναλάβεις εσύ μαζί με την αγαπημένη σου. Αν έχεις όρεξη για καυγά, εγώ δεν έχω καμία. Όχι. Ευαργείς. Μαζί σου ούτε να μαλώνει δεν αξίζει κανένας. Εν πάση περιπτώσει, για να τελειώνουμε, πήγα και βρήκα τον Άρη στη Μονή και του μίλησα για την πρόθεση της Πολίνας να υιοθετήσει το παιδί. Και τι σου είπε? Μου είπε ότι συμφωνεί. Ότι εφόσον εκείνος σαν πατέρας δεν μπορεί να προσφέρει αυτά που πρέπει στο παιδί του, τότε καλό είναι να το μεγαλώσουν θετοί γονείς. Κατάλαβα.
Πώς τον είδες, θέλω να πω. Είναι καλά. Έτσι δείχνει τουλάχιστον. Και είναι αποφασισμένος να μείνει εκεί. Το πιστεύω αυτό. Να τον είναι τόσο χάζος να πάρει αυτό το δρόμο. Αυτός δεν το βλέπει έτσι, Ρίκο. Λέω να πάω να τον βρω και να του μιλήσω πάλι. Ίσως βρω κάποιο τρόπο να του αλλάξω γνώμη. Μα, θα βρεις χρόνο να ασχοληθείς με το γιο σου. Μα εσύ είσαι πολύ άσχολος. Δουλειά, καινούριο σπίτι, καινούρια γυναίκα. Γιατί θες να ανακατεύεις πάντα στις συζητήσεις μας τα προσωπικά μου. Ναι, γιατί αυτά τα προσωπικά σου τα δημιούργησαν όλα. Γιατί αν ήσουν κοντά στον Άρη την ώρα που σε χρειαζόταν, δεν θα έχει συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Δεν χρειάζεται να σου πω ότι είσαι άδικη. Το ξέρεις. Ό,τι και να μου πεις, Ερικό, εγώ ξέρω ότι έχασα για πάντα το παιδί μου. Και ό,τι και να πεις και ό,τι και να κάνεις, δεν πρόκειται να φέρει κανένα αποτέλεσμα. Αυτό άσε να το δούμε. Δεν με νοιάζει. Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Από ό,τι είδα, δεν μάζεψες ακόμη τα πράγματά σου. Αύριο το πρωί θέλω το γραφείο μου, γι' αυτό θα σε παρακαλούσα να τα μαζέψεις απόψε. Να πούμε στην Πολίνα να έρθει να φάει μαζί μας. Ναι. Τι λες? Δεν μου φαίνεται καλή ιδέα. Γιατί? Είμαι κουρασμένος, Βίκυ. Δεν έχω όρεξη για ξενύχτη και για κουβέντα και για παρέες. Προτιμώ να μείνουμε μόνοι. Έλα, μη γίνεσαι μονόχνοτος. Και σκέψου του λίγο κι αυτή την καημένη. Με τόσα που πέρασε με τον Άρη, έχει ανάγκη από καλούς φίλους. Και εκτός από εμάς τους δυο, δεν έχει κανέναν άλλον. Έλα, έλα. Πάρ την τηλέφωνο και πες το. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι ακόμα στο γραφείο μόνη της. Έλα. Το πρώτο βήμα έγινε. Τώρα μένει ο Τάσος. Αλλά αυτός είναι του χεριού μου. Μια χαρά θα τα καταφέρω. Πάνω στην ώρα. Ναι. Πολίνα, ο Τάσος είμαι. Τάσο, τώρα σε σκεφτόμουν. Ναι, πώς και έτσι. Ήθελα να σε πάρω να σου ζητήσω συγγνώμη που σε έφερα σε δύσκολη θέση. Ένιωθα κάπως άσχημα γι' αυτό. Άστα αυτά τώρα. Δεν έχει νόημα να τα σκέφτεσαι. Άδικα στεναχωριέσαι. Είναι εκεί η Βίκυ. Λοιπόν, άκου. Είμαστε με τη Βίκυ εδώ και θέλουμε να έρθεις να φάμε παρέα. Αχ, δεν γίνεται μετά από αυτά που έγιναν τις προάλλες. Βρες μια δικαιολογία και κάλυψέ με. Φέρ την εδώ. Πολυνάκη, τι ακούω? Δεν θα μας κάνεις την τιμή να έρθεις να φας μαζί μας? Είμαι πτώμα, μωρέ. Α, δεν ακούω τίποτα. Και εμείς πτώματα είμαστε, αλλά ένα φαγητό θα το φάμε. Λοιπόν, δεν θα το ξενυχτήσουμε, στο υπόσχομαι. Α, θα στεναχωρηθώ άμα δεν έρθεις. Στο λέω να το ξέρεις. Εντάξει, αφού επιμένεις θα έρθω. Ωραία. Σε περιμένουμε. Έρχεται. Γεια σου, Ωλέα. Εσύ. Τι κάνεις εδώ? Ξέρω ότι δεν περίμενες να με δεις. Για να μην ειλικρινείς, ούτε κι εγώ ξέρω πού βρήκα τη δύναμη να ανέβω να σου μιλήσω. Πώς με βρήκες? Πώς έμαθες ότι μένω εδώ? Για ένα μπάτσο δεν είναι δύσκολο να βρει αυτό που θέλει. Γιατί ήρθες? Για να σε δω. Έμαθα από τον Ηλία πως γύρισες από την Ιταλία και πως δουλεύεις εδώ στην Αθήνα. Από εκείνη τη στιγμή, όσο και αν προσπάθησα, δεν μπόρεσα στιγμή να σε βγάλω από το μυαλό μου. Είναι απίστευτο. Είσαι όμορφη, είναι κι άλλο. Κακώς ήρθες. Και κακώς με σκεφτόσουνα. Και τώρα φύγε, σε παρακαλώ, δεν θα φύγω. Ήθελα μόνο να σου πω. Δεν θέλω να σε ακούσω. Γιατί ήρθες? Δεν φτάνει το κακό που μου κάνες. Ήρθες να μου πω τελειώσεις. Όχι, ήθελα μόνο να δω πώς είσαι. Όλα αυτά τα χρόνια σε σκεφτόμουν συνέχεια. Α, ναι. Γι' αυτό έφυγες στον κόσμο. Ήθελα να σε ψάξω, πίστεψε με, όσο τίποτα άλλο. Αλλά δεν είχα το κουράγιο, ήμουνα τόσο μπερδεμένος, τόσο χαμένος.
Ακόμα και σήμερα ήρθα στο περιοδικό που δουλεύεις. Αλλά δεν βρήκα το κουράγιο να ανέβω να σου μιλήσω. Ήρθες στο περιοδικό. Τι κάνεις? Με παρακολουθείς? Όχι. Έμαθα από τον Ηλία που δουλεύεις και ήρθα να σε βρω, αλλά δεν μπόρεσα. Πήγα να φύγω, όταν σε είδα ξαφνικά να βγαίνεις, σ' ακολούθησα και αυτή τη φορά βρήκα τη δύναμη να ανέβω να δω πώς είσαι. Έκανες πολύ άσχημα. Και τώρα φύγε, σε παρακαλώ. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Η Όλγα που ήξερες δεν υπάρχει. Μπροστά σου βλέπεις μια άλλη που έχει αποφασίσει να ξαναφτιάξει τη ζωή της. Και στην οποία φυσικά εσύ δεν έχεις καμία θέση. Και ποιος έχει θέση, Όλγα? Ο Στέφανος Μάνησης? Δεν βάζει λίγη μουσική, ε? Ας τα άνοιξα εγώ. Καλώς την! Γεια! Πέρασε! Α, δεν ήταν ανάγκη. Δεν σε καλέσαμε εδώ και σε επίσημο γεύμα. Εντάξει, τίποτα δεν είναι. Γεια! Γεια! Κάθισε. Το φαγητό θέλει κανένα δεκάλεπτο ακόμα. Να σου βάλω κάτι να πιείς. Θα τις βάλω εγώ. Ουίσκι? Ναι, ευχαριστώ. Τι μου είπες? Τι έγινε τελικά με την υιοθεσία του παιδιού? Το δέχτηκε η αντίπα? Ναι, μιλήσαμε και μου είπε ότι αφού ο Άρης δεν έχει αντίρρηση, δεν έχει ούτε εκείνη. Χαίρομαι πάρα πολύ. Το άκουσες, Τάσο? Η Πολίνα θα υιοθετήσει το μωρό του Άρη. Ναι, το άκουσα. Ευχαριστώ. Αυτό είναι υπέροχο. Αλλά μπορείς να υιοθετήσεις το παιδί μόνη σου? Τι εννοείς? Από ό,τι ξέρω, για να υιοθετήσεις ένα παιδί πρέπει να είσαι παντρεμένη. Έτσι δεν είναι, Τάσο? Ναι. Κανονικά ναι, αλλά μπορεί στην περίπτωση της Πολίνας να γίνει μια εξαίρεση, επειδή είναι συγγενής και έχει τη συγκατάθεση του πατέρα του παιδιού. Δεν το ψάχνεις να σιγουρευτούμε? Ναι, γιατί όχι. Αλλά ακόμα κι αν δεν γίνεται αυτό που είπε ο Τάσος, μην ανησυχείς καθόλου. Τόσους φίλους έχουμε. Όλο και κάποιο καλό παιδί θα βρούμε να σε παντρέψουμε. Τι στο καλό, είσαι μια κούκλα. Πάω να δω λίγο το φαγητό και έρχομαι. Άκουσα που μιλούσα με το θείο μου στο τηλέφωνο. Αναγκάστηκα να της το πω τι να κάνει. Εγώ πάντως πάω να φύγω. Δεν αντέχω να την ακούω άλλο. Νιώθω απέσια. Το ξέρω, κι εγώ το ίδιο αισθάνομαι. Αλλά αν φύγεις τώρα, μπορεί να υποψιαστεί κάτι. Έτοιμο. Μπορεί βεβαίως να μην ταιριάζει απόλυτα με την περίσταση, αλλά ακόμα και με αυτό μπορούμε να πιούμε ένα κρασί και να ευχηθούμε στην Πολίνα. Δίκη μου. Τι? Είσαι πολύ καλή, αλλά φοβάμαι ότι θα σε στενοχωρήσω. Πρέπει να φύγω. Να φύγεις? Ναι, τώρα μόλις πήρα τηλέφωνο και μου είπε η Ρένα ότι το μωρό είναι άρρωστο. Έχουν φωνάξει γιατρό. Πρέπει να πάω να δω τι κάνει. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα και συγγνώμη. Θα τα πούμε αύριο. Περαστικά στο μωρό. Θα σε πάω εγώ. Είναι αργά και αποκλείεται να βρεις ταξί εδώ πέρα γύρω τέτοια ώρα. Μη σε βάζω σε κόπο. Ο Τάσος έχει δίκιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις ταξί και βιάζεσαι. Δεν θα αργήσω. Καληνύχτα. Έχω δίκιο, έτσι δεν είναι? Είσαι με αυτό το Μάνηση. Δεν μπορώ να καταλάβω από πού άντλεις τόσο θράσος. Ό,τι αν κάνω στη ζωή μου, με όποιον και αν τη μοιράζομαι, είναι δικός μου λογαριασμός. Του κατάλαβες? Με συγχωρείς. Δεν ήθελα να γίνω αδιάκριτος. Έγινες. Και τώρα φύγε. Έχω δουλειά. Ετοιμάζεσαι για ταξίδι? Ούτε αυτός αφορά. Έχεις δίκιο. Συγγνώμη. Δεν ήθελα να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Το μόνο που ήθελα ήταν να δω αν είσαι καλά. Τίποτα άλλο. Θέλω να είσαι ευτυχισμένη, Όλγα. Ειλικρινά. Μείνε μακριά μου, Μίλτο. Μόνο έτσι θα είμαι ευτυχισμένη. Και πάλι με συγχωρείς που ήρθα.
έκανα να περάσεις. Συγγνώμη για αυτό που έγινε. Δεν έπρεπε να έρθω. Το είδες όμως ότι η Βίκη επέμενε. Στο υπόσχομαι όμως ότι δεν θα ξανασυμβεί. Θα προσπαθήσω να μείνω όσο πιο μακριά γίνεται από τη σχέση σας. Σε ευχαριστώ που με έφερες, ε. Περίμενε. Από την ώρα που με φίλησες, δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο. Είμαι τρελά ερωτευμένος μαζί σου, Πολίνα. Και αν εννοείς αυτό που είπες ότι αισθάνεσαι πράγματα για μένα, τότε θα κάνω το παν για να είμαστε μαζί. Δεν περιμένω να αισθανθείς αυτό που ένιωσες για τον Άρη. Αλλά αν μου δώσεις την ευκαιρία, είμαι σίγουρος ότι με τον καιρό θα με αγαπήσεις. Θα μεγαλώσουμε μαζί το παιδί και θα γίνουμε μια ευτυχισμένη οικογένεια. Στο υπόσχομαι. Λοιπόν, τι λες? Θα τα κάνεις όλα αυτά για μένα. Και η Βίκη. Θα το κανονίσω εγώ. Σε αγαπάω. Κι εγώ. Σε λατρεύω. Μάλιστα, κύριε Δήπα. Μάζεψε, σε παρακαλώ, τα πράγματα του κυρίου Βαρσάμι και μετά φέρε τα στο απέναντι γραφείο. Τι με κοιτάς έτσι? Από σήμερα αυτό θα είναι το γραφείο του κυρίου Βαρσάμι. Μόνο αυτό θα πάρεις? Αυτό χρειάζομαι. Δεν έχω σκοπό να μείνω πολύ. Θα τους ανακοινώσω ότι παντρευόμαστε και θα γυρίσω αύριο. Είσαι σίγουρη ότι σκεφτόσουν αυτό? Ναι. Γιατί ρωτάς? Ρωτώ γιατί το ύφος σου δείχνει άνθρωπο που δεν κάνει ευχάριστες σκέψεις.